Κοίτα! Καταφέραμε τα! Εσύ ρε, έναν καυκάδι χαρόλα με τον παπά μου! Βέβαια! Τώρα πρέπει να καταλάβει ότι δικαιούται ο γιος σου τα λεφτά του, α! Σιγά με να αφήνα τη χαρόλα να τα φάει ούλα! Πάντως, όποτε θέλεις να έρχεσαι, και μόνιμα! Αν θέλεις, κανονίζω να βγάλει και συντή. Αχ, με μου το λαλείς του, τον είναι δύσκολο πολλά. Τι καλύτερα να κάθεσαι εδώ με μόνη σου. Έτσι νέα γυναίκα όπως την κουκούφα μέσα στους τέσσερις τοίχους. Είναι τα πράγματα. Κουλή μου, αν δεν ήμουν πεζό μπορώ να φύγω να πάει αεροδρόμιο. Ελπίζω να μην ήρθες με το διπλό καμπίνο, α. Όχι, μου στάβε λιμουζίνα. Μην το ζανάς τώρα, που να κουβάλισουν τους βαλίτσες που κουβάλισες. Άντε, έλα με χάσει πτήση. Η μητρά μου ευχαριστώ για όλα. Η πρόταση ισχύει, α. Ευχαριστώ. Και κάμε κάτι αλλάξει στη ζωή σου. Κάμε μπάμα όταν είσαι χαρούμενη. Δεν μπορείς είπες τώρα. Τέλος, ρε παπά, θέλεις να τα ακούεις όλα. Έχω υπέροχα νέα. Καλά, ε. Είχα έναν αέρα εκεί στο γύρισμα, τρομερός ήμουν, τα σπάσα. Νομίζω ότι θα σου αρέσω πάρα πάρα πολύ. Γιάννη. Με βάψανε εκεί ωραία μωρό μου και είδα τον εαυτό μου στο μόνιτορ και είπα «Τι κουκλάρωσες εσύ, αγόρι μου, φτός σου!» Γιάννη. Ναι, το έπεσε αυτό, αγαπώ. Γιάννη, είναι μια κουκούφα. Ναι, θες να μου ρίξεις μια μετάφραση να καταλάβω. Εσύ. Πάει στα γυρίσματα σου, έρχεσαι πίσω τη νύχτα. Εγώ έρχομαι τα με το μεσημέρι που σχολάνω σε ένα σπίτι άδειο. Ένα με όλη μέρα σε ένα σπίτι άδειο, μόνη μου, σαν την Περνάρτα Άλμπα. Μα αυτή η αγάπη μου ήταν χείρα. Μα κοφτεί τούτο. Μωρό μου, να δεις τι περνούσα όλον αυτό το καιρό που ήμουν στο σπίτι χωρίς δουλειά και εσύ μου ήσουν έξω. Ζούμπα, χορό, θέατρο. Ναι, Γιάννη μου, αλλά εγώ είμαι κοινωνικός τύπος, εσύ είσαι μονόχνοτος. Δεν μπορώ όλη μέρα μόνη μου. Ωραία. Τότε να με βλέπεις στην τηλεόραση, στην εκπομπή μου. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Φακά μου η μαγειρική. Στην εκπομπή σου δεν έχει ούτε ζώδια, ούτε κουτσομπογιών, ούτε μυστικά ομορφιά. Όχι, δεν μπορώ, μ' αρέσει. Μα θα σου μάθω μαγειρική μέσα από την τηλεόραση. Γιάννη, δε με μου μάθει μαγειρική μέσα στο σπίτι, για να μάθω από την τηλεόραση. Δημητρά, δεν είσαι χαρούμενη για μένα. Είμαι. Για μένα δεν είμαι. Σιγάρε, μωράκι μου, τον ζάλισε στον καφέ. Ρίξ του καμιά δράμα μήνυ μέσα να μην ξεράσει. Τι? Τίποτα, λέω. Ή πιέστον ή πέτατον. Ξέρεις τι μου πενοκούλη σήμερα. Καμιά βλακιά. Μεν το θωρείς έτσι από μένον και μούτρο. Κατά βάθος κόφει ο νους του. Ναι. Αν έκοβε ο νους του, αγάπη μου, δεν θα χρωστούσε 30 μαθήματα. Τέλος πάντων, τι σου είπε λοιπόν αυτή η διάνοια. Είπε μου ότι κάνει μπάμω ότι είμαι ευτυχισμένη. Και, πού θες να καταλήξεις. Ότι είσαι δίκαιο. Τι κάνω εγώ για μένα, να σου πω εγώ. Τι, πότε! Πλάκα μας κάνετε, δε Δημήτρα, τώρα. Που μου είσαι συνέχεια ή στα σπα ή να βάφεις τα νυχάκια ή μαθήματα από εδώ ή μαθήματα από εκεί. Τα μαθήματα σταμάτησα τα ούλα. Ωραία, γιατί δεν τα ξεκινάς πάλι. Σιγά, ποιος είναι να με πιάει τώρα για πρωταγωνίστρια. Μην το λες, όλο και κάποιος απελπισμένος θα υπάρχει εκεί έξω. Εσύ νομίζεις ότι είμαι ευτυχισμένη. Ρε αγάπη μου, ναι. Τίποτα δεν σου λείπει. Την υγειά σου την έχεις, το σπίτι σου το έχεις, τη δουλίτσα σου την έχεις. Ναι, λέει, μ' αρέσει ούτε η δουλειά μου, ούτε να με που μηνίσκουμε. Τουλάχιστον σου αρέσω εγώ. Κάτι είναι κι αυτό. Ναι, αλλά εσύ έχεις την εκπομπή σου. Σιγά με να ασχοληθείς με μένα. Αχ, παραπονιαρικό μου. Λοιπόν, άκου, να βρεις και να κάνεις ό,τι δραστηριότητα θέλεις. Να μην μένεις κολλημένη μες στο σπίτι. Έχεις δίκιο, γιατί εγώ είμαι μια χουρκοήρα. Δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι. Έτσι, μπράβο, αγάπη μου. Ό,τι θέλεις, σου λέω να κάνεις. Μόνο που εγώ τώρα πρέπει να σηκωθώ και να φύγω, γιατί έχω και μια συνέντευξη να δώσω. Ποιος είναι να σε πάρει? Ένας νεαρός από τη δουλειά, δεν τον ξέρεις. Μένει δυο στενά παρακάτω. Good luck, mon bébé, mon bébé. Merci, mon amour. Εγώ για να είμαι ευτυχισμένη πρέπει να γίνω ηθοποιός / τραγουδίστρια / μοντέλο. Ή να φύγω που τον το χορκό. Μάλιστα, ευχαριστώ. Γεια σας και καλή επιτυχία για την παράστασή σας. Γεια σας. Τι έγινε, θέλουν πρωταγωνίστρια? Όχι, κομπλεώθεια σωστούς. Πάει και το αυκόρ. Επόμενο χορκό. Κοτσίνο τριμηθικιά. Έλατε, πιάσε. Κανή ρε Δημήτρα, πόσα χορκά τηλεφωνούσε, πού είσαι αυκιά μου. Ρε Κώστα, την άλλη εβδομάδα έχουν πρεμιέρα Νιόνιθες με τη Χαρούλα Ναρκιόνιθα. Πρέπει να πάμε το τουπέ της πρωταγωνίστριας. Να πιάνουμε πίσω ένα λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Ναι, τηλεφώνησα σας προηγουμένως. Ναι, θέλετε πρωταγωνίστρια?
Μάλιστα. Όχι, είναι για μένα. Ναι. Οκ. Οκ, ευχαριστώ. Γεια σας. Τι σου είπε? Έχω πρωταγωνιστρία. Κάνουν τη θεία μου το Σικάγο και αρρώστησε η κόρη. Θέλει να πα για κόρη. Μα να πάω να κάνω την κομπάρσα, όχι αγαπη μου, δεν πάω. Γιατί θεία δεν πάω. Έχω και τα φτερά, και τα πούπουλα, και τα καπέλα στο σπίτι. Όχι, κομπάρσα δεν κάνω. Επόμενο χορκό. Κανεί επόμενο χορκό. Επώνυ, αλλά σου τα φτιά μου την μασέλα μου δεν μπορώ. Ρε Κώστα, με τη σπίρκα, σε παρακαλώ, ατεριάσε. Τι έγινε εδώ τα φιλαράκια μου, τι κάνουνε, παίζουνε γραφεία. Ο Κώστας κάνει το σεκρεταρί μου. Τηλεφωνούμε στα χορκά να μάθουμε ποιο χρειάζεται πρωταγωνίστρια. Και, βρήκατε τίποτα, Κώστα? Όχι, τίποτε δεν είπαμε, τίποτε. Θέλουνε, το θέλουν άντρες, θέλουν τριαντάρες, τίποτε. Για αφού ψάχνουν τριαντάρες, αγάπη μου, γιατί δεν πάση. Τι υπονοείς, Γιάννη, μοιάζω εγώ για τριαντάρα? Το αφήνω σχολιάστο. Λοιπόν, απόψε είναι η πρεμιέρα της εκπομπής μου. Έχεις αγωνία? Έχω. Όμως έχω και ένα προαίσθημα ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Να πάει τέλεια. Έβαλα τη γιαγιά μου να το κάνει τουτούκι σούλον το χορκό. Άντε, πάω να φορτίσω το κινητό μου και έρχομαι. Ναι. Γεια σας. Κλείστο. Γεια σας. Με τι σε απείλησε, ρε, για κάτι στο γραμματέα της? Ότι να πει της Χαρούλας την αλήθεια. Η οποία είναι? Έδωκα 6.000 ευρώ του κουλί να κάνει σύντη σύγκολ. Και εγώ της Χαρούλας είπα της 2 του έδωκα. Φοβάσαι μην πει την αλήθεια. Mm-hmm. Φύσα γρήγορα. Τι έγινε? Να. Προσέχουμε τι λέμε στη Δήμητρα Κωστάκη. Μα δεν τον είδα καλός που είναι. Μόνος του προθυμοποιήθηκε να πιάνει τηλέφωνα. Μόνος του. Αυτά από μένα για σήμερα, φίλοι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό σας απόγευμα. Αυτό ήταν. Πω, πρε, Δήμητρα, είμαι πολύ συγκινημένος. Πώς σου φάνηκα? Ήσουν πάρα πολλά καλός. Έκανα σε 20 stories στο Instagram. Μα ποια ήταν Τζίνι που πετάχτηκε στο τέλος να πει καλό σας απόγευμα? Έτσι αποφασίστηκε ότι κάποιος έπρεπε να κλείνει την εκπομπή. Έπρεπε να το κάνεις εσύ, που είσαι ωραίος της υπόθεσης. Ποια νομίζει ότι εν τούτη? Είναι γνωστή τηλεμαγείρισα. Εγώ την ξέρω. Το λες επειδή δεν ασχολείσαι με τη μαγειρική, μωρό μου? Μα δεν μου κολλά σου, γιατί πάω και βρίσκω τις πιο παλιές και ευκάλω τις συντρέσαν τις μια-μια, να. Όχι ρε Δήμητρα, τι να μου λες, τα έχει με το σκηνοθέτη. Μα έτσι πέ μου, ότι σου είδα με το σκηνοθέτη. Πρώτη εκπομπή, και να μου κάνει την αποφώνηση. Πάντως ο τίτλος σας είναι χάλια. Όχι ρε μωράκι μου, γιατί το λες αυτό, πολύ ωραίος είναι. Χρυσές κουτάλες. Ναι, νομίζεις να πάει να δεις παιδική παράσταση. Ένα αυγή, μια ντοματούλα και μια πιπερίτσα, και να κάνω μεταξύ του καυκά. Όχι, χρειάζεστε αλλαγές. Πρέπει να με προτείνεις εμένα, λέμε πολλά πρόχω, έχω πολλά ωραίες ιδέες. Υπερβολές, για αρχή μια χαρά είναι όλα. Και ούτε contouring σου έκανα. Δημήτρα, τέλειωσα. Ήβρες τίποτε? Όχι, έτσι θέλουν πρωταγωνιστρίες. Τι δεν μπορώ πιο άλλα τηλέφωνα. Επόμενη αυκιά μου. Υπερβολές. Έλα ρε αγάπη μου, τώρα δεν τον βλέπεις. Ταλαιπωρήθηκε και όχι τίποτα άλλο. Με αυτά και με αυτά έχασε και την εκπομπή μου. Δεν πειράζει, ας τη δει μετά στο web. Εάν δεν βρει κάτι ο Κώστας, δεν θα φύγουμε. Να σας πω. Θέλετε να ανοίξω μια σαμπάνια να γιορτάσουμε την πρεμιέρα μου? Ναι! Ο Κώστας όμως έθελε, γιατί πρέπει να είναι υφάλιος για τα τηλεφωνήματα. Παίζει την καριέρα μου. Άντε ρε Δήμητρα. Μην αντίμιλας. Γλύρω τρέξε πίσω στο γραφείο να τηλεφωνάς. Έφυγε σαν το κανείς. Και εσύ πει να φέρεις η σαμπάνια. Έλα ρε μάνα τώρα. Έλα, αλήθεια ήμουν τόσο καλός? Μάλιστα. Τι έκανες, πήγες και τα είπες όλα στη γειτονιά? Μπράβο ρε μάνα μου, μπράβο. Πήγες και στη θεία στο πανόραμα και τα πες? Κακός ρε μάνα. Να πας αύριο από εκεί να της τα πεις. Και μην ξεχάσεις τα νυψάκια σου εκεί στις Σέρες. Ούτε την άλλη θεία στην Καβάλα, ε. Άντε, σε κλείνω, φιλιά. Καληνύχτα. Εξαπλώσες, μωρό μου. Ναι, μωράκι μου, γιατί είμαι πτώμα, πτώμα. Ο Κώστας. Έφυγε. Άντε, ρε αγάπη μου, καλά έκανε. Τον έχεις τρελάνει τον κακομοίρη. Ξυπνάει νωρίς. Κι εγώ κακομοίρα είμαι. Πρέπει να αποκατασταθώ καλλιτεχνικά. Για πες, βρήκες τίποτα? Ναι. Που επιμένω νικά. Αυτό έχω αρχίσει να το πιστεύω κι εγώ. Αλλά για πες με τα δικά σου. Λοιπόν, θα γίνω πρωταγωνίστρια. Έμεινε μια κοπέλα έγκυος και θα της κάνω αντικατάσταση σε ένα θείασο που θα πάει και περιοδία το καλοκαίρι. Αλήθεια, μπράβο. Σε ποιο έργο? Θα κάνω τη Λίζα Μέτρο Βασίλη. Χορεύε twist, χορεύε τρελά. Συγγνώμη, αγάπη μου, θα πείσεις εσύ για μαθήτρια? Γιατί να που έχω εγώ? Δηλαδή η κοπέλα που έφυγε ήταν στην ηλικία σου? Όχι, ήταν 23 χρονών. Αλλά τόσο του είπα ότι είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ακού, θα συνδυάσω τραγούδι, υποκριτική και χορό. Τέλος πάντων, αγαπούλα μου, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Με το καλό να ξεκινήσεις. Που τα αύριο. Ο κύριος Στάκης είπε μου ότι έχουμε πολλά μεγάλη ανάγκη. Και πού γίνονται οι πρόβες? Στη Γερμασόγια. Εδώ κοντά? Ναι, 80 χιλιόμετρα. Ρε Δήμητρα, την παλεύεις.
Θα κάνεις δρόμο 160 χιλιόμετρων για να πάω να παίξεις τη Λίζα Πετροβασίλη. Γιάννη, δεν θα μπαίνεις εμπόδιο στην καριέρα μου, εντάξει? Α, τελικά να σου πω κάτι, σε προτιμούσα όπως ήσουν σήμερα το πρωί. Δηλαδή? Τι δηλαδή, ήσυχη και... και... δυστυχισμένη. Τούτη εν κουβέντα του Καυκά. Αλλά όχι, εγώ δεν θα ταραχτώ. Θα μείνω ήρεμη και θα κάνω πρόβα το τραγούδι μου. Τώρα θα κάνεις νυχτιάτικα πρόβα που θέλω να κοιμηθώ που είμαι κουρασμένος. Καρότσερι, καρότσερι, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς.